Εδώ είμαστε. Παραδόξως. Ο ύπνος είναι λίγο κάτι... Νομίζω πεθαίνω. Πραγματικά. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Του διαδικτυακού ενημερωτικού άξονα του ΠΑΟΚ. Κούνησες το κεφάλι σε καταβατικά, βρε, Αλμοδοβάρ. Όχι, έκανα. Τι. Ναι, έκανες έτσι, τι, α, ότι με ειρωνεύεσαι το project. Τι θες ρε, να το κάνω σε μπορείς κατά, να δεν ειρωνεύομαι, τι θα κάνω. Μπορείς να παραιτηθείς, δεν είναι πρόβλημα. Είναι, περνάω δύσκολα γιατί μου κάνετε bullying εκτός, οπότε το βγάζω στον αέρα. Ποιος σου κάνει bullying? Εσύ δεν μου πεις ότι με ζούρα, με κορυδεύει, τι μου είπες, γιατί ψηλώνω. Μου είπε στα 24 της η αγάπη, ότι κάτι γίνεται και ψηλώνω. Λέω, μάλλον κάνεις bullying τη μεζούρα. Δεν εξηγείται αλλιώς, λέω. Και να σου πω και κάτι, αγάπη, οι κονδές έχουν τη χάρη. Τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια. Πω, πω, το λέω εδώ και χρόνια, αλλά δεν με ακούει κανείς. Κάτι, ναι. Κλαίει στην Αρίκοβα σε μια γωνία, ναι. Και δεν είναι και μόνη. Τώρα ακολουθώ μια Ολλανδή. Πω. Στο Instagram. Ναι, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αλάνθαστη. Συνάδελφος, όχι, όχι, μοντέλο. Ναι, από αυτά που δεν έχουμε στο χώρο μας. Ναι. Μία ψιλοβλέπετε και την κάνουν και καμάκι και χαίρεται και στην Τόβα. Αυτή τη Λίλα, πώς τη λένε. Κουντουριώτη. Ε? Ναι. Εντάξει, ναι, μια συμπαθητική κοπέλα που δεν είναι κάτι. Δηλαδή. Ναι, στο Σταύρο, ευχαριστούμε. Εντάξει, έλα, μαζί μοντελάκι, έλα. Έλα. Ανεβάζετε το επίπεδο και ναι. Το ρίχνουν οι άλλοι. Άντε. Ωραίος πιτσιρικάς του Άρη. Ναι, ναι, μ' άρεσε. Ε, μπράβο. Ειλικρινής, φίλε. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι άρεσε αυτό το παιδί. Παουκτσάκι είναι. Βλέπεις, το είπα. Ναι. Πιστεύεις. Κοίτα, δεν είναι. Παίζουν συνήθως πολλά παιδιά σε ακαδημίες του ενός και υποστηρίζουν την άλλη ομάδα. Δηλαδή είναι σύνηθες, δεν είναι κάτι ακραίο. Εγώ το είπα σε συνάδελφο. Σε εμάς παίζει ο γιος του Σωτήρου του Καραμπέρι. Μπορεί να πω τσάκι. Εγώ είπα. Αυτό το παιδί. Πρότεινος ο γιος του. Σαμπουτζή. Βέβαια. Και άλλοι πολλοί. Και άλλοι πολλοί. Συμβαίνει αυτό. Ο γονιός το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι οι καλύτερες συνθήκες για το παιδί του. Δεν εξετάζει τι ομάδα είναι, τι δεν είναι. Ελάχιστον εξαιρέσεων. Έχω και φίλους που δεν. Κι εγώ έχω φίλους που δεν. 2 ευρώ πάω και 5 εκατομμύρια Ολυμπιακός, θα το πήγαινα στον Πάο. Με 5 εκατομμύρια θα το πήγαιναν. Με τα πόδια. Με τα πόδια, Στέργιο. Άσε, τους έχουμε δει τους κουβαρντάδες. Άσε τώρα. Μην τα αρχίσω να λέω. Μην αρχίσω να λέω. Ας το καλύτερα. Ας το κλείσω. Είναι και εβδομάδα αγώνα, πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Να μην προκαλούμε τα πλήθη, να κάνουμε χιούμορ κυρίως. Είναι μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση, είναι δύο ξεχωριστά κομμάτια οι ομάδες και είναι δύο ξεχωριστά κομμάτια οι νοοτροπίες των δύο κόσμων. Ωραία, ή των media των ομάδων τέλος πάντων. Είμαστε πολύ διαφορετικοί με τα παιδιά και πρέπει να είμαστε τέλος πάντων να το περιορίσουμε στο χαβαλέ, γιατί δεν αξίζει και κάτι παραπάνω άλλωστε. Και όποιος αντιλαμβάνεται χαβαλέ καλώς, όποιος δεν αντιλαμβάνεται. Να και αν καταλαβαίνει, να και αν δεν καταλαβαίνει. Έγινε μια κίνηση η οποία δεν ήταν ραδιοφωνική, αλλά κατάλαβε το κοινό μας περί τίνος πρόκειται. Το φινάλε, Σταύρο, ναι. Σημασία έχει να περνάς καλά, όπως διαβάζω. Ναι. Στον μπλο. Νίκη του ΠΑΟΚ 24. Ναι. Πείτε που θέλετε. Σημασία έχει να περνάς καλά, εννοείται. Το ποδόσφαιρο για αυτόν τον λόγο υπάρχει. Στην Ελλάδα το έχουμε κάνει βέβαια να υπάρχει για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Να είναι όχημα τοξικότητας, όχημα επικοινωνίας επιχειρηματιών, όχημα για να αποδείξεις ότι είσαι πιο μάγκας από τον άλλον, όχημα για οτιδήποτε άλλο από το ποδόσφαιρο. Λευκό πόλο, όχημα. Όχημα, λευκό πόλο. Ναι. Σεξοπ, που καταλήγει το λευκό πόλο. Αυτή η αστυνομία, παιδιά, και το δικαστικό σκίζεται. Τι ωραία είστε εσείς. Άμα το έκανα εγώ αυτό θα είχα εκτίσει άλλα δύο χρόνια ήδη. Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή, παιδιά. Πείτε αμένα να το κάνουμε κι εμείς. Δεν είναι κακό. Θα διευθυνθεί η υπόθεση. Εμείς είστε δίκιο για προσταλμία. Πήγαινε καφέ μόνο το πρωί. Οπότε το κάνουμε το μετανιώνει. Δίλευκαν δί. Ένα το πρωί, ένα το 12 και ένα σύνδεσμο. Ένα το 12. Όταν δεν το κάνω. Στέργιο, δύσκολα είσαι. Μήπως έχεις καμιά σχισμή να βάλουμε κατά κέρμα. Το Στέργιο, τη θεότητα αυτή. Έλα, τέλος πάντων. Σούλα 45 ετών. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη, τα έχω κρυφά με το γιο του δεύτερου συζύγου μου. Αφού τον έχει φάει μέχρι την καβάλα, άμα τους βάλεις έναν.
κάνει την αποκάλυψη η Τασούλα, γιατί μόνο τέτοια ονόματα θα μπορούσαν να υπάρχουν σε τις περιπτώσεις. Τασούλα, Κούλα, Σούλα, Μούλα, άμα δεν έχει ούλα, στο τέλος δεν δουλεύει αυτό, να ξέρεις. Είναι σαν το βίασαν γυμνάστριες στην Πάτρα. Πάντα αυτή η Πάτρα εμφανίζεται. Λείπει η Παναχαϊκή τόσα χρόνια και το κενό της επικοινωνιακά το έχουν καλύψει οι γυμνάστριες και οι Μίλφ και τα λοιπά που γράφουν στα γκόσιπ. Έχει μείνει πίσω η Λάρισα στο κομμάτι αυτό. Η Λάρισα έχει μείνει πίσω ξεκάθαρα λόγω κούγια. Έχει φύγει ο ερωτισμός. Έχει φύγει ο ερωτισμός, είναι η αλήθεια. Αλλά ωραία τα είπε ο δικηγόρος χθες, ο γνωστός ποινικολόγος, ότι πώς θα γίνει και τέτοια διαχείριση αφού απουσιάζει ο ένας από το δίπολο, είπε. Ναι. Γιατί παιδιά, όσοι δεν το έχετε καταλάβει, ξέχωρα με τα λάθη που κάνουμε, τα ποδοσφαιρικά κυρίως του οργανισμού, ξέχωρα ότι μπήκαμε καμιά 30 εκατομμύρια φέτος μέσα σίγουρα. Ωραία. Ξέχωρα με τη βλακία που μας λένε, που δικιά μας βλακία και την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει. Το δίπολο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και ο Κούγιας τι είπε, το αυτονόητο, ότι πώς είναι δυνατόν να γίνει και την διαχείριση από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον δρόμο του. Και δεν θα αποδεχτεί ο ΠΑΟΚ να πάει στην Νόβα, την οποία αγοράζει με αρκετά γενναία μείωση ο Ευάγγελος Μαρινάκης και η εταιρεία του, η Alter Ego. Δεν δίνει και λίγα ρε φίλε όμως, κάτσε. Δίνει 45 εκατομμύρια. Επειδή το χρέος είναι 350. Αν απομονώσεις τα 45 είναι λίγα, είναι πολλά. Ωραία, θα πας στον ΟΤΕ να πεις τον λογαριασμό σου και μόλις μαζευτεί 350 θα πεις, παιδιά, 45. Μα, 45. Ναι. 45. Δεν γίνεται αλλιώ. Είναι όπω το διαγωνισμό μου κάνει μια ΔΕΗ, 40% μπροστά. Γιατί έχω θέμα στου σωρευτέ, δεν μπορεί να δει το 1400 μαζεμένα, πονάνε. Εντάξει. Στο τετράμινο. Λε διαγωνισμό. 40% μπροστά. Τι 40% μπροστά, ρε. Τι διαγωνισμό είναι αυτό. Σε τρώνε λίγο, όπως ναι. Καταλαβαίνω. Και πάει ο Άρης που κάνει πάρτι και φορτώνει κιλοβατόρε. Ωραία. Και κρατάνε 30.000 από το 1600. Κάντο λίγο ποσοστία. Α, παιδιά, δεν μου αρέσουν αυτά. Εμείς θέλουμε ισότητα. Εμείς θέλουμε, ναι, όσο πληρώσει ο άλλος, θα πληρώσω κι εγώ. Δεν κατάλαβα. Ναι. Τότε σε ποσοστό εννοώ, εντάξει, γιατί δεν χρωστάω 1.600 στη ΔΕΗ. Και έχεις πρόβλημα τότε. 1.600 στη ΔΕΗ, πώς θα... Ναι. Αν με μαζευόταν όλη η γειτονιά, έκανε μπάνιο σε μένα. Τι άλλο. Έβαζε και κανένα δεντράκι να φωτίσει λίγο, να αναπτυχθεί γρήγορα με τις ειδικές λάμπες. Ναι. Ξέρω εγώ. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, ναι. Τέλος πάντων. Σε ντουλάπα. Mm? Σε ντουλάπα το είχε καλλιεργήσει. Φίλου σου, κάνεις τέτοια αποκάλυψη σου. Αλλά γρήγορα κατάλαβα. Αν έρθει η ασφάλεια, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι φίλος μου. Όχι, φίλος μου, ήταν πριν από 10 χρόνια. Α, το ήπια κιόλας. Δεν ευδοκίμησε. Α, στην τουλάπα. Πέθανε στη γέννα. Πέρα ότι πέρα τη βρώμη σε όλη οικοδομή. Πρόσφατα μου έλεγε ένας φίλος ότι ένα παοξάκι το δέσανε γιατί έβγαλε από τον... Πώς το λέγανε, αεραγωγό. Ναι. Στην πολυκατοικία έβγαινε, δηλαδή έμπαινες μέσα στην πολυκατοικία και ήσουν. Τι φίλους έχετε και οι δύο, ρε. Όχι, φίλους, δεν φίλος μου, φίλος, φίλου, φίλος. Είμαι καρδιακός. Ναι, και καρδιακός, ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Τον πιάσανε. Γιατί άραγε. Ναι, όλοι αυτό αναρωτιόμασταν. Τέλος πάντων. Κοίτα, από κάποια φάση και μετά η μυρωδιά σου φαίνεται ίδια. Δηλαδή είχε ποτίσει πολυκατοικία ολόκληρη. Ναι. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Το έβαλε στην ταράτσα στον κύριο της Γαλλίας. Στον κύριο της Γαλλίας τον πιάσανε. Αν είναι η ώρα σου, Σταύρο. Ναι. Αν είναι η ώρα σου. Αν είναι η ώρα σου. Πολύ καλό. Αν είναι η ώρα σου. Μοναδικό τυχερό σε αυτέ τι περιπτώσει. Διαβάζω στο blog εδώ πέρα στο SDN, έχει τα πάντα μέσα. Τι baby oil έχει βάλει. Ε, φίλε, ή γράφει ή δεν γράφει. Μια επιστολή από ό,τι βλέπω. Δική σου. Επιστολή δική σου. Ωραία πράγματα γενικότερα. Ωραία πραγματάκια. Αγαπητοί συνεργάτε, ναι, ωραίοι. Τα ξεφωνητά θα δούμε. Εντάξει, λίγα πράγματα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Καλά είναι προς το παρόν. Δεν είναι κάτι. Ακόμα δεν έχει φορτωθεί το σύστημα. Όχι ρε, καλά είναι ακόμα. Σε καλό επίπεδο. Θα πάω λίγο πάνω στη Σταύρο στο over 500 σχόλια. Οι πρώτοι νιώθουν. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω, θα δούμε.
Θα δούμε. Να ξεχαβάλια κάνουμε. Παιδιά, θα περάσει η ώρα. Ευχάριστα. Το αλληλοσυγχαινόμαστε είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται να το αναλύουμε ιδιαίτερα. Είσαι και ευαίσθητος άνθρωπος, όπως βλέπω ότι γράφω. Δεν είμαι ευαίσθητος. Ναι, φαίνεται εδώ, αυτό το κομμάτι εδώ σπαράζει καρδιά σου, το διαβάζεις και λες πω ρε. Να πάμε σοβαρά, γιατί δεν δίνετε άδεια στον Άρη να το δείξετε και για το οθόνη. Ας πληρώσω να το δείξει. Δεν γίνεται, ρε, υπάρχουν οι όροι. Τι νοείς? Δεν γίνεται, υπάρχουν οι όροι του PAOK TV που δεν επιτρέπουν να γίνει αυτό. Ρε εσύ, είναι ένας κωδικός ανά πέντε άτομα. Πώς το λένε, όχι. Τι λέει αυτό, το επαγγελματικό πήγα να δω. Α κάνει ένα. Χρήματα marketing. Πωλήσεων. Το Σταύρο. Στο 5 κεφάλια. Στο 5 κεφάλια πάμε στον επόμενο. Όχι, εσύ μια τηλεόραση πόσο μπορούν να δουν. Πάρα πολύ. Τι λέει. Α προσθέσουμε τι σύντζε. Πόσο είναι ο προτζέκτορα. Δεν θα είναι 100. 200. Τι είναι 100-200. 300, πού να ξέρω, Σταύρο, σπίτι μου έχω. Στο μεταξύ, μεγάλη επιτυχία 6,5 ώρα το απόγευμα να βάλεις προτζέκτορα με τον ήλιο τάλασσα. Καλά, εσύ είναι αυτό, επειδή θα βρουν μια λύση. Το θέμα είναι κάπως θα γίνει. Κάπως θα γίνει. Τι λύση. Προτζέκτορα 6,5 ώρα το απόγευμα. Ε, τώρα ανάγκη είναι, τι να κάνουν. Για κατέληξη λόγω και πάνε απέναντι από τον ήλιο, έτσι τέτοιο. Παντού βαράει ο ήλιο, τι είναι. Θα γίνει ένα παραπλασιασμό των νιντζών που θα χρησιμοποιηθούν, ναι, σε συνδυασμό με τα άτομα που θα παρακολουθήσουν και θα βγει ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν θέλω να κάνω ένα event οι άνθρωποι να δουν το παιχνίδι εκεί, πλήρωσε πάρε το δέστο. Κανένα πρόβλημα. Από ρεύμα θα μας εντάξει ή μας κοφίσει στο ημίχρονο. Δεν θα φταίμε εμείς γι' αυτό, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Είναι και αυτή η φοβία άμα βάλουν προτσέκτορα. Κακά τα ψέματα. Παίζεις λίγο το κεφάλι σου. Τραβάει ρεύμα αυτό. Τραβάει ρεύμα. Δηλαδή είναι γνωστό ότι είναι ο θερμοσύμφωνας, η κουζίνα και ο προτζέκτορας. Ναι, και θέλει και καλό ίντερνετ. Αυτό πάλι. Πολλά αυτό... προβλήματα μαζεύονται. Άστο, ας το δούνε μόνοι. Άστο, άστο. Δίνεις το... 799. 799. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Φώναξε ένα φίλο σου. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι να πεις. Να και 10. Ντούσα σπίτια ένα κωδικό ένα άτομο. Φώναξε δύο φίλους. 10 φώναξε. Και 10 φώναξε. Δικαίωμα. Μεγάλο σπίτι 20. 20. Να απολαύσετε. Και μετάδοση και 9 κάμερες και σχολιασμό. Και η μετάδοση, και παιδιά, θα είναι αντικειμενική. Να μην ανησυχείτε γι' αυτό, γιατί είδα μια διαρροή της ΠΑΕΑΡΙΣ χθες. Και πραγματικά. Εντάξει, αυτό δεν αξίζει ούτε για πλάκα να σχολιάσουμε. Εγώ. Επειδή. Έχει συγχαρητήρια δημόσια για την κάλυψη. Εγώ απλά λέω ότι σαν δημοσιογράφοι ξέχωρα τώρα τι υποστηρίζουμε, τι κάνουμε, τι κάνουμε. Είμαστε στη διάθεση της ΠΑΕ Άρης να καλύψουμε και τις θέσεις τους και άμα θέλουν να πούν και κάποια πράγματα στο τέλος του αγώνα και πριν από τον αγώνα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μα και στα προηγούμενα δεν άλλωστε, ναι, άλλωστε τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε. Με πολλά παιδιά από τον Άρη έχουμε και μια σχέση τυπική, καλή, σωστή. Δεν είναι δηλαδή. Άλλο είναι ο αθλητής και άλλο τώρα το γύρω-γύρω όλοι. Με τον αθλητή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και να, άμα παίξει καλά να κερδίσει και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εντάξει. Απλά αυτό με τις εντυπώσεις λίγο κουράζει. Εντάξει. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πάει άλλες, δηλαδή ο Θόδωρος ο Καρυπίδης δεν πρόκειται ποτέ να βγάλει ανακοίνωση και διαρροή για την Νόβα που θα την έχει ο Μαρινάκης στο Ολυμπιακό σε άλλες παραμονές για το ποιος ελέγχει το ΒΑΡ. Αν το έκανε και εκεί, κανένα πρόβλημα. Είναι πολιτική, υπάρχει μια αμφιβολία γενικότερα στο πώς λειτουργεί το πράγμα, αλλά όταν γίνεται μεροληπτικά, εντάξει, κάπου και εσύ λες, ο αδερφέ, κάλμα. Ναι. Κάλμα. Ηρεμία υπάρχει μέχρι τώρα. Κάποιο αίτημα δεν είδαμε, σημερινό Σταύρο και κάποιο. Νωρίς είναι ακόμα, χθες είχε μετά τη μία. Εισιτήριο ο Άρης. Αφού σου είπα, είναι το μόνο που δεν ακούστηκε, αλλά αυτό ακούγεται συνήθως δύο εβδομάδες πριν. Είναι αργά τώρα για να γίνει κάτι τέτοιο. Εκτός αν πούνε ότι είχαμε ζητήσει και είπαν όχι. Όχι, μου φτάνει αυτό με τα εισιτήρια. Δεν είναι. Παιδιά, είναι το πιο κουραστικό θέμα. Και ενώ ξέρεις ότι είναι ένα καραγκιουζλίκι και ξέρουμε και ξέρουν και όλα, ξέρω εγώ, είναι μια βλακία και μισή. Πάντα θα βρεθεί ο ένας και θα πει: εμείς ζητήσαμε πρώτοι. Εκεί τι να του πει του βλάκα τώρα. Δεν εξετάζω από πού είναι. Δεν ασχολείσαι. Ναι. Δεν εξετάζω αν είναι δικός μας, δικός τους. Πάντα θα εμφανιστεί ένας. Ωραία. Και θα πει... θα πει τη χαζομάρα. Και όχι εσείς φταίτε που... παιδιά, εδώ τώρα δεν μπορεί να πάμε... να πάμε στο γήπεδο... στη Λιβαδιά μας απαγορεύουν, στο Αγρίνιο μας απαγορεύουν. Τι πάω κάνεις να γίνει με κόσμο τώρα. Δηλαδή θα εμφανιστεί ο Βαντάμου. Δεν είμαστε τώρα γιατί. Ναι. Άσε τώρα. Εκτός αν θέλουμε να γίνει το μετρό λίγο πιο γρήγορα. Αν έχουμε η μεταφορά αρχαίων,
Να κάνουμε λίγο μόνιμα στην επίθεση. Ναι, ναι, ναι. Και αν βρούμε κατάφο. Ότι έχετε ακόμα μια μισή ώρα για να μπείτε στην κλήρωση για 4 εισιτήρια. 4. Για το παιχνίδι της Κυριακής, πάω κάρι σε 6.30 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Θα κάνουμε την κλήρωση 2 λεπτάκια πριν τις 2. Και ενώ αντιπροσωπεία των οπαδών του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο κοροπή από ό,τι διαβάζουμε στο SDNA για να μιλήσουμε. 50 οπαδών κιόλας. Ναι, είναι από αυτές τους διαλόγους που είναι. Μιλάω, δεν μιλάς. Ναι, μιλάω, δεν μιλάς. Να σου πω. Ναι, ναι. Δεν πάω στον αέρα όλες τις λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν. Ξεκινάω. Κανονίστε την πορεία σας! Φασέσκα! Ξεφτυλίστε με την πανάθα με τον κοντότο του Βίτη! Έλα ρε! Τι? Το πήγες πολύ τέτοιο τώρα. Το πήγα πολύ soft. Μετά από αυτό που πάθανε την Κυριακή. Ναι. Μισό το, αν το παθαίναμε αυτό. Ωραία. Δεν θα παίρνουν σαν 3 μέρες για να κάνουν επίσκεψη. Πρώτα απ' όλα δεν θα. Όχι 3 μέρες. Θα ξέραν τι ώρα φτάνει το λεωφορείο. Θα είχαν καραούλι στα φανάρια. Αν έχουν πιάσει καλό ρυθμό για να περνάνε τα φανάρια. Ξύλο οι Έλληνες, κλασικά. Κυνηγητό. Οι ξένοι γιατί ρε, η Βαρέλα. Αλλά οι Έλληνες. Πάντα υπάρχουν 2-3 που κυκλοτώνουν. Δηλαδή παίξτε όπως ο Α, ο Β και ο Γ. Ναι, ναι, ναι. Ξένοι ήταν αυτοί, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Κοίτα, ο Γκαρσία ήταν σε αυτό καλός. Γιατί δεν ήθελε κανείς να πάει να χτυπήσει τον Γκαρσία, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να του φύγει κανένας αγώνης. Ναι. Ωραία. Παίξε τον Γκαρσία! Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Άσχετα τι γινόταν. Εγώ θυμάμαι ένα πέσιμο το οποίο είχε επιχειρηματολογία θεϊκή. Ναι. Θεϊκή. Λέγεται. Δεν λέγεται. Ναι. Αλλά δεν είχε φωνές. Ήταν, ακούστε, δείτε, τα πράγματα είναι απλά. Ή αυτό ή. Ή αυτό ή θα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Χάρηκα πολύ, γεια σας. Όχι, θα βρούμε κατά τάπο, είναι ξεκάθαρο. Ναι, υπήρχε και αυτό στην δωδεκάδα. Υπήρχε και χειρότερα. Τύχη. Καύση. Ναι. Ο Τόνις θα την κλειτώσει. Αυτό μου ανέβηκε το μαστο κεφάλι που βλέπω το πρωί. Δεν θα ζητήσει αποζημίωση ο Τόνις. Και εμένα. Αλλά πρόσεξε με τι γίνεται. Επειδή να ξέρουμε και την ιστορία λίγο των πραγμάτων. Ο Δόνης πήρε τα 700-800 από τον ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τη Σουλούκου που είναι σήμερα στον Ολυμπιακό. Γιατί κάποιος είχε πει στον Ιβάν θα κερδίσουμε τη δίκη. Ωραία. Ενώ ο Δόνης είχε συμφωνήσει να πάρει 250 αυτούς και συνεργάτες και να τελειώσει το θέμα. Ναι. Για να τα λέμε όλα. Εντάξει. Γιατί οι εντυπώσεις που δημιουργούνται, ξέρεις, καμιά φορά δεν είναι και πραγματικές. Τέλος πάντων. Η ομάδα τι γίνεται, αγάπη, για ενημέρωσέ μας. Όλα καλά, Σταύρο. 3 προβλήματα μόνο. Ποια? Από χθες. Καντουρί. Τι έπαθε πάλι? Μικροενοχλήσεις. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, εντάξει. Ρε παιδιά, εντάξει, να σας πω κάτι, επειδή βλέπω και τα σχόλια. Δεν είπαμε ότι τραυματίστηκε. Είπαμε ότι έχει μικροενοχλήσεις και έκανε αποφόρτιση χθες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίζει, γιατί έβλεπα σχόλια. Πότε έγινε η φόρτιση, να σου πω κάτι. Περίμενε, λοιπόν, Καντουρί. Μπίσε, τι έπαθε? Μικροενοχλήσεις. Και έκαναν χθες αποφόρτιση. Ο Μπίσε, άμα δεν πιάσει το κρύο, γιατί ξέρει τι έχει ο Μπίσε. Ναι, ναι. Έχει θερματολογικό θέμα και παίζει με το ισοθερμικό. Ναι, δεν μπορεί. Εμείς ισοθερμικό δεν μπορούμε να βάλουμε το Δεκέμβρη. Ναι, δεν μπορεί να κουμπίσει. Τώρα, αν με βάζει, θα έξω με ισοθερμικό, το έμφραγμα είναι στα 2 δευτερόλεπτα, εντάξει. Εδώ έρχεσαι κατεδρομένο με κοντομάρικο, σκέψου να φορούσε. Ναι, επειδή βγήκα από τον μπάνιο κατευθείαν. Σκέψου να φορούσε το ισοθερμικό. Τέλο πάντων, αυτοί οι τρεις έκαναν χθες αποφόρτιση. Σήμερα το πρωί ήταν η προπόνηση 14, οπότε σε λίγο θα μάθουμε πώς είναι σήμερα. Αλλά δεν έχει κάτι ο Καντουρί σημαντικό. Μικροκλήσει. Είναι διαχείριση αυτό το πράγμα. Γιατί με κοιτάς έτσι? Γιατί περιμένω το report το σημερινό. Ρε εσύ, Καντουρί, μπήσες βάλει και ποιος άλλος είπες? Ακπομ. Έπεσα να το Ακπομ τι έπαθε, κάνει κατά κύτταρά του εντελώς και κάνει αναπλήρωση. Αποφόρτιση λέμε. Αποφόρτιση, ο Ακπομ χρειάζεται, ξέρεις τι θέλει ο Ακπομ? Ένα Thai massage με κάτι Ταϊλανδές που σέρνονται από πάνω σου με ράδια, ένα τέτοιο θέλει. Ένα τέτοιο. Σέρνονται από πάνω σου. Είχα δει σε μια ταινία. Ναι, ένα τέτοιο θέλει να ηρεμήσει. Γενικά πολλά παιδιά πρέπει να ηρεμήσουν. Τέλος πάντων. Σήμερα περιμένουμε να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Φερέιρα σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει, για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο ο σχηματισμός. Ο σχηματισμός, ναι, έχει κάποια κοινά, δεν ξέρει τον παίζει ακόμα καλά, βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Το πρόβλημα που έχει ο Αμπέλ Φερέιρα ήταν το εξής απλό. Και είναι. Απλά τώρα το διαχειρίζεται λίγο καλύτερα.
ο άλλος, ο Λουτσέσκου, ήταν μέτρο όμως ο τύπος, δηλαδή του βγάζω το καπέλο, φίλε, δηλαδή, στη διαχείριση προσωπικότητου. Ήξερε πώς θα κάτσει μαζί σου στο τραπέζι, εσύ να είσαι εκνευρισμένος στην αρχή και στο τέλος να αισθάνεσαι άσχημα που πέρασε από το μυαλό σου ό,τι είχε περάσει όταν κάθεσαι στο τραπέζι. Έχει αυτό το ταλέντο ο Λουτσέσκου, ρε. Σε ψήνει. Ναι, χρειάστηκε και αυτός όμως το χρόνο του. Ναι, άλλο σου λέω εγώ όμως. Ότι το έκανε. Το γκρουπ το έφτιαξε. Πήρε ένα καράβι διαλυμένο. Ναι. Γιατί εμείς θυμόμαστε πώς ήμασταν όταν ήρθε ο Λουτσέσκου. Μιλάμε, η λέξη μπορντέλο ήταν με ένα μηδενικό. Ναι. Μπροστά σε αυτό που συνέβαινε τότε. Ο τυφώνας Κατρίνα μπροστά στη Λέλα Παστανόγευε. Ναι. Ο Μπάντος δεν πήγε στην προπόνηση, όλο πονούσε. Ναι, τέλος πάντων. Και εκείνος χρειάστηκε ένα διάστημα στην αρχή. Ναι, τέλος πάντων. Τώρα σιγά σιγά ο Φερέιρα αρχίζει και μιλάει με τους παίκτες, τους πιάνει σε μια γωνία, τους απομονώνει έναν μαμού σου του. Κάνει διάφορα τέτοια. Αρχίζει και μπαίνει λίγο στο κλίμα. Από εκεί και πέρα, ένας οργανισμός που θεωρείται μεγάλος θα πρέπει να αναγνωρίζει και το ότι έβαλε τον Περέιρα να κολυμπήσει στα πολύ βαθιά με το καλημέρα. Γιατί με κοίταξες, Περέιρα. Το Περέιρα, λέω και εγώ ποιο. Ένα φίλε τον Φερέιρα. Ωραία, να κολυμπήσει. Δεν είπα και Τζίκης. Ναι. Ωραία, ναι. Τον έβαλε να κολυμπήσει στα πολύ βαθιά και η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί όταν ήρθε ο Φερέιρα δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές που θα μπορούσε να προσφέρει το κλαμπ. Ναι. Είχα φύγει δύο κομβικοί χαφ που είχαν ρόλο, δεν είχαν έρθει άλλοι, είναι τραυματίες οι ηγέτες της ομάδας, ωραία, υπήρχε δύσκολος αντίπαλος, μπλα 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 μπλα, δηλαδή η πίεση που έφαγε ένας προπονητής 40 ετών, εντάξει, 4 χρόνια μικρότερος από μένα, με εμπειρία στην Μπράγκα, η οποία είναι από το γλουγλουγλουγλου από την ώρα που έφυγε, εντάξει. Πέρασε όμως στην Ευρώπη. Ναι, αλλά ο Σαπίντο. Ναι, δύσκολα είναι. Δύσκολα είναι. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι του ζητήσαμε και σαν οργανισμό πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που προβλέπει το βιογραφικό του. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πρώτα θα πρέπει να κάνει μια αυτοκριτική τι προσέφερε στον Φερέιρα και μετά να κρίνει το πώς λειτουργεί στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό και τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει μια παραδοχή ουσιαστικά του οργανισμού του ΠΑΟΚ ότι δεν προσέφερε αυτά που έπρεπε στον προπονητή και υπάρχει μια στήριξη ακραίας μορφής. Ναι, μια σπίδα. Και αυτό είναι το σωστό. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει και στα αποδυτήρια. Σιγά σιγά η ομάδα είναι λίγο καλύτερα ψυχολογικά, παύλα, πνευματικά σε σχέση με πώς ήταν πριν 25 μέρες. Πριν ένα μήνα. Είναι καλύτερα. Πολύ καλύτερα, όχι, λάθος. Είναι καλύτερα. Τα περιθώρια είναι τεράστια. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν βοηθήσει τον προπονητή. Θα πρέπει και αυτός να αναζητήσει κάποιες λύσεις. Γενικά, θα πρέπει να καταλάβει ο Φερέιρα και οι συνεργάτες του, το είπα σε έναν που τον πέτυχα, ότι άπαντες γύρω από την ομάδα και μέσα στην ομάδα θέλουν να πετύχει. Δεν υπάρχει κάποιος που να θέλει να αποτύχει ο Φερέιρα. Σίγουρα ο Σαββίδης δεν θέλει να αποτύχει γιατί έχει κάνει μια σημαντική επένδυση σε αυτόν. Σίγουρα η διοίκηση δεν θέλει να αναγκαστεί να ψάχνει προπονητή μεσούς της περίοδου και έχει αποδειχτεί ότι δίνοντας χρόνο σε ένα προπονητή στο τέλος μένει κερδισμένος. Mm. Εντάξει. Άρα λοιπόν, καλό είναι, έχει δίπλα του ανθρώπους που αντιλαμβάνονται το άθλημα. Καλό είναι να ακούει και αυτός πέντε πράγματα, γιατί είναι σε ένα περιβάλλον ξένο. Ο Χρήστος ο Καρυπίδης είναι ένα παιδί που ξέρει τον ΠΑΟΚ. Έχει 15-16 χρόνια καριέρας σε επαγγελματικό επίπεδο. Έχει παίξει εξωτερικό, καταλαβαίνει κάποια πράγματα παραπάνω. Εντάξει. Είναι εξαιρετικό παιδί. Ο Δημήτρης ο Σαραϊδάρης από την πλευρά του είναι έμπειρος στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να του πει πέντε πράγματα κι αυτός. Δεν υπάρχει λοιπόν, ο Φερέιρα αυτό πρέπει να καταλάβει. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να πετύχει ο Φερέιρα. Αυτό ξεκάθαρο μένα στο μυαλό μου. Αν λοιπόν απελευθερωθεί ο Φερέιρα και διώξει κάποιες σκιές που δικαιολογημένα έχει, γιατί είναι σε ένα πολύ ξένο περιβάλλον και μπήκε με το καλημέρα στην πίεση, τότε θα απελευθερωθεί και η ομάδα. Έτσι πιστεύω. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της ψυχολογίας του Φερέιρα.
Η νίκη στον Ατρόμητο, έτσι όπως ήρθε και όλα στο 90, ήταν σημαντική. Ήταν σημαντική για να δείξει κάποια πράγματα η ομάδα που βελτιώθηκαν σε κάποια διαστήματα και να πάρει και αποφάσεις βέβαια ενόψη Κυριακής που θα ορίσουν και τα δικά του πιστεύω και τη συνέχεια. Σε όλα αυτά που λες και είναι σίγουρα ορθά, δεν υπάρχει καλύτερος καταλήτης από τις νίκες για να τα επιταχύνει όλα αυτά, γιατί σε ένα περιβάλλον όπως του ΠΑΟΚ, με ισοπαλίες και με ήττες, που τις έχουμε ξεχάσει βέβαια και μακάρι να κάνουμε... Δεν τις ξεχάσαμε στην Ευρώπη, ακόμα πονάει κόλος μας σε τέτοιο, ναι. Στην Ελλάδα μιλάμε, ναι, εντάξει, ναι, ήττες είναι και εκεί. Ναι. Με απέκλεισε η Σλόβαν Μπρατισλάβας, δηλαδή. Πάνω σε αυτό που έλεγες για την νίκη στο Περιστέρι. Ναι. Είναι σούπερ η νίκη για να δώσει ηρεμία και να δώσει χρόνο και στο Φερέρα και στην ομάδα. Εμένα η πίεση που έχει ο Φερέρα φαίνεται στο γεγονός ότι μετά από κάθε παιχνίδι έχει την ανάγκη μόνος του να πει για την περσινή σεζόν ότι εγώ ήρθα και έχω αυτή τη φιλοσοφία. Το έχει εξηγήσει δηλαδή 5 και 6 φορές. Εδώ λοιπόν υπάρχει και το κενό τεχνικού διευθυντή. Είναι, στην εποχή Σαββίδη είναι μια... έχει επικρατήσει μια λογική πλην του Άρνεσεν ότι ο τεχνικός διευθυντής υπάρχει... Υπάρχει, σαν οντότητα. Σαν οντότητα. Ναι. Στην επικοινωνία. Είναι πολύ κομβικός ο τεχνικός διευθυντής. Όχι Μπράγκο, όχι Βρίζας, όχι... Πώς το λέγανε τον άλλο διευθυντή. Ο Μίχελ. Ο Μίχελ. Ωραία. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι δεν βγαίνουν να επικοινωνήσουν. Ο καθένας για δικούς τους λόγους. Άλλος γιατί το είχε εκτός φιλοσοφίας, άλλος γιατί ήθελε να δουλεύει μουλοχτά, άλλος γιατί φοβάται ότι αν βγει να μιλήσει δημοσίως θα εκτεθεί. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Όλοι μπορούν. Εγώ βγαίνω κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, εσύ βγαίνεις κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, εσύ βγαίνεις κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτεθούμε. Και έχουμε εκτεθεί. Προσπαθούμε να γίνεται όσο το δυνατόν λιγότερο αυτό. Τον Μπράγκο τον ακούσαμε το καλοκαίρι στην παρουσίαση του Φερέρα μετά από ένα χρόνο. Ναι, και εμείς τον ακούσαμε πώς σκέφτεται σε έναν καφέ που ήπιαμε στο Ξεκούδουνο, ναι. Ωραία, στο ξενοδοχείο της ομάδας, στο πρώτο στάδιο. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι, παιδιά. Δηλαδή, αυτό που με απασχολεί εμένα είναι να υπάρχει μια στήριξη, αλλά να την καταλαβαίνει και ο περίγυρος του ΠΑΟΚ ότι υπάρχει αυτή η στήριξη, όχι ο Κόλκας μόνος του. Είναι έγκλημα για τον ΠΑΟΚ ότι ο τεχνικός διευθυντής είναι ένα ανενεργό επικοινωνιακό όπλο. Και εδώ που φτάσαμε, έτσι όπως τα κάναμε σε οικονομικό επίπεδο, πλέον επειδή δεν υπάρχει πισωγύρισμα, αναγκαστικά θα πρέπει να πάρουμε ποδοσφαιρικές αποφάσεις για να ισορροπήσει το πράγμα στο οικονομικό, αν ισορροπήσει ποτέ. Θα πρέπει να μπει στο παιχνίδι ο τεχνικός διευθυντής. Απλά είναι τα πράγματα. Αν εκτεθεί, εκτέθηκε. Δεν πειράζει, δεν παίρνει και λίγα. Ναι, κομμάτι της δουλειάς είναι. Είναι κομμάτι της δουλειάς. Και τι να βγω να πω, θα εκτεθώ. Να και αν εκτεθείς, να και δεν εκτεθείς. Όλοι εκτεθειμένοι είμαστε, φίλε. Αυτά εν ολίγης για το κλίμα που υπάρχει μες στην ομάδα. Πιστεύω ότι σιγά σιγά ο Φερέιρα το φέρνει. Σιγά σιγά αρχίζει και πιστεύεται τους ανθρώπους που έχει γύρω του. Δεν μπορείς να έχεις απέτηση να εμπιστευτεί με το καλημέρα. Αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε δουλειά, νομίζω. Ακριβώς. Εντάξει, έχει όμως και πολλά στηρίγματα, εντάξει. Ακόμα και συμπατριώτες, δηλαδή ο Μπράγκο ή ο Βιερίνια. Το θέμα είναι πάνω στην ουσία. Ναι, ο άντρε ενεργοποιήθηκε. Ο άντρε ενεργοποιήθηκε τελευταία. Ο άντρε ενεργοποιήθηκε. Είναι σημαντικό να έχεις. Όχι απλά κομμάτι του ρόστερ συμπατριώτες σου. Να έχεις το Βιερίνια και να είναι στο πλευρό σου και να σε βοηθήσει να καταλάβεις 2-3 πράγματα. Και δεν σημαίνει κάτι ότι επειδή είναι συμπατριώτη σου είναι οκ okay, και οι άλλοι που δεν είναι συμπατριώτη σου δεν είναι οκ. Απλώς οι Πορτογάλοι ξέρεις γενικότερα αυτές οι χώρες στο εξωτερικό. Οι ίδιοι με εμάς είναι. Λίγο πιο άσχημοι. Λίγο πιο άσχημοι. Δεν είναι Έλληνες, Σταύρο. Εμείς εντάξει, η μόνη διαφορά. Δύο οικογένειες στον Αϊμένγκεν και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Στο Άρνεμ. Δεν ήθελα να το φωτογραφήσω γιατί δύο οικογένειες δεν είναι παραπάνω. Ξέρεις τι έχουμε πάθει μια φορά. Τι. Που κλείσαμε τηλεφωνικά τραπέζι σε ένα ελληνικό. Καθίσαμε στο λάθος ελληνικό που ήταν δίπλα το άλλο. Είπαμε: εδώ είναι η κράτηση, δεν έχετε κάνει κράτηση. Αλλά μην πάτε σε αυτό, γιατί είναι χάλια το φαΐ. Και να πιστεύει κάποιοι χιλιάδες Έλληνες στο Άρνεμ. 10 είναι, αυτές οι δύο οικογένειες, 5 και 5. Αν θες να κάνεις δουλειά, πάρε έναν Έλληνα. Αν θες να διαλύσεις, πάρε δύο. Ναι. Αλήθεια αυτό. Δικό είναι το οικονομικό αυτό ή το κάπου το διάβασες. Το διάβασα κάπως διαφορετικά, το προσάρμοσα. Αυτό που μου έχει μένει εμένα είναι μια τοποθέτηση Αμερικάνου διπλωμάτη. Ότι σε δύο χώρες δεν μπορούμε να μάθουμε τίποτα. Στο Πακιστάν γιατί δεν μιλάει κανείς και στην Ελλάδα γιατί μιλάνε όλοι. Φοβερό.
Δηλαδή αυτός ο διαγωνισμός ρουφιανιάς όντως δηλαδή είναι... Δεν υπάρχει. Ευκολάκι. Ευκολάκι. Αυτά λοιπόν για την ομάδα. Κάτσε, έλα, βγήκε η προπόνηση. Να δούμε τι έγινε σήμερα. Να δούμε οι μικροενοχλήσεις. Γίνανε μεγάλο ενοχλήσεις. Εντάξει, παιδιά, αυτή η αρνητική ενέργεια. Είναι κομβικό ο Καντουρί, παιδιά. Από χθες βλέπω τα σχόλια. Πέσατε όλοι εκεί. Αυτό ποιο είναι. Ο Βέρμπλουμ. Λοιπόν, τρέξιμο και τακτική. Πιέστηκαν. Ο Μπίσεσβαρ. Ας το πάμε στο διάλειμμα. Τι έγινε. Το χθεσινό άνοιξε μόλι. Όχι αυτό είναι, αλλά λέει ο Μπίσεσβαρ και ακόμα έβγαλαν κανονικά όλη την προπόνηση. Ο Καντουρί ακολούθησε μέρος αυτής και συνέχεια έκανε ατομικό πρόγραμμα. Εντάξει, γιατί δεν διαβάζετε, έπεσε. Ο Πέλκας είναι αυτός. Εντάξει. Τον άλλον λέει, ποιος είναι. Δεν είναι. Μαουρίσιο πρέπει να είναι. Ποιος. Μαουρίσιο. Ποιος. Ο δεξιά, ρε παιδιά, ποιος. Μαουρίσιο προπονείται, δηλαδή. Δεν είναι. Ο δεξιά, Μαουρίσιο πρέπει να είναι. Δεν είναι αυτό το κορμί του Μαουρίσιο. Μαουρίσιο είναι. Είναι πλάτη, δε στο μαλλί. Ναι. Και γάμπα βλέπεις, επειδή κάνουμε και ρεπορτάζ γάμπα τελευταία. Κάτι να αγάπη. Ξεφωνίζεις ερικό. Ακόμα γελάω όταν βλέπω το βίντεο. Και εγώ γιατί... τι να κάνω, δηλαδή, τι να πω. Τέλος και πάντων. Αυτά τα βίντεο μένουν. Αυτά από την προπόνηση λοιπόν. Καντουρί αύριο νεότερα. Αν θα ακούστε, είναι καλά. Το Καντουρί δεν είναι ένα παιδί που πρέπει να προπονείται. Στον αγώνα κατευθείαν. Δεν είσαι σπαστικό, αλλά το που λες. Μην τον κουράσουμε τώρα. Κάτσε, έτσι όπως είναι τα χαφ μας κιόλα. Σήμερα είναι αύριο Πέμπτη. Εντάξει, αύριο θα κάνει προπόνηση Παρασκευή. Θα κάνει. Όχι, μπορεί και αύριο να κάνει πιο χαλαρό Παρασκευή. Κανονικά, Σάββατο κανονικά πες Κυριακή. Σάββατο στην προπόνηση έχουν πάρει μια τσουγκράνα και τις δίνουν όλοι, να ξέρεις. Δεν είναι Σάββατο, επειδή είναι τελευταία που είναι η πιο χαλαρή από όλες. Εντάξει, και η τακτική αυτό. Να είναι καλό κατ' όλη την Κυριακή, παιδιά. Οι άλλοι δύο πάντως είναι καλά. Να αρχίσει και ο Μπίσεσβαρ βάλει να παίζει λίγο. Εντάξει. Τι έχει γίνει τώρα, ρε παιδιά, με τον Ηράκλειο και τον Άρη Παλαιοχωρίου, έχω μπερδευτεί εντελώς. Α πω εγώ που τα παρακολουθώ. Ναι. Έκανε πίσω ο Ηράκλειος για να αγοράσει το αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου. Έχει αφημί ο Άρης Παλαιοχωρίου, ρε. Δεν έχουν, γιατί δεν έχει. Δεν είναι αστυνομικό σωματείο. Δεν έχουν αφημί αυτά. Έχουν, ναι. Φυσικά. Οπότε αφού αποσύρθηκε ο Ηράκλειος, αποσύρθηκε και το Παλαιοχώριο από την Γάμα Εθνική, άρα δεν υπάρχει ούτε καν θέση. Την πάρει κάποιο άλλο. Πόσο το δίνει το αφημί, να πάρουμε ένα αφημί και εμεί, δεν φίλε. Εμεί τι θα το κάνουμε. Πάμε δώσω αυτό στην εφορία, πας είναι λιγότερο. Μα από το δικό μου. Υπάρχει μια ακόμα διαρροή της ΠΑΕΑΡΙΣ, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Όχι, δεν την πούμε μετά το διάλειμμα. Τι ώρα. Ανεπιθύμητος Σιδηρόπουλος. Ναι, λέει η ΠΑΕΑΡΙΣ. Γιατί το λέει. Με διαρροή. Επικρατεί, λέει, έντονη φημολογία για τον οσμό του Τάσου Σιδηρόπουλου με τους ανθρώπους στον Κιτρινόμαυρο να είναι κάθετα αρνητικοί σε αυτό το ενδεχόμενο. Σιδηρόπουλος θα είναι. Όπως σημειώνουν οι Κιτρινόμαυροι, ο Έλληνας ρέφερ είναι ανεπιθύμητος, ενώ υπογραμμίζουν πως η ΚΕΔ θα πρέπει να αντιληφθεί τη σημασία του αγώνα. Ποια σημασία του αγώνα. Και να ορίσει ξένο διαιτητή. Τέταρτα γνωστική είναι, παιδιά. Αυτή είναι η νέα διαρροή. Αν η ΚΕΔ δεν ορίσει το Σιδηρόπουλο, θα γίνει μακελιό. Ποιον θέλει ο Άρης. Βασικά, ας μας πούνε ποιον θέλουν. Να τελειώνουμε. Τον Κομπίνη, μήπως. Όχι, αυτό είναι ξένο. Μπορεί να είναι ξένος, ξένος προς το Κομίνι. Ναι ρε φίλε, αλλά εδώ τώρα επιτίθεται στο Σιδηρόπουλο. Δεν λέει ανεπιθύμητος ο Τσακίρ. Ναι. Καταλάβες. Άρα το ξεχνάμε το ξένος, πάμε στον Έλληνα. Και τώρα διαλέγουμε ποιον θέλουμε κάθε μέρα. Ναι, αύριο θα βγει άλλος. Δηλαδή αυτά τα καραγκιουζλίκια θα τα κόψετε ποτέ, παιδιά. Πιστεύεις ότι θα τα κόψουνε. Όχι. Κόψτε το όμως, κρίμα είναι. Λοιπόν, το είπαμε το πάμε χαβαλέ. Τώρα αρχίσουμε να βριζόμαστε. Τώρα δεν είναι. Μπορούνε, ρε. Αφού το βλέπεις, δεν μπορούνε. Δεν μπορούν, δεν μπορούν. Όχι. Μα το καταλαβαίνεις. Στην μεταξύ αλλάζει ο Στέργιος τα κείμενα από τον Άρη και τον Σιδηρόπουλο. Με πάει στο άλλο Παλαιοχωρίου. Λοιπόν, έχω χάσει έψη εντελώς. Ίδιο σήμα. Καλό. Ωραίο σήμα. Είναι, ρε, τι περιμένεις. Το Άρη Παλαιοχωρίου. Πιο ωραίο είναι το Άρη Παλαιοχωρίου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κοίτα κύριο, τι ωραίο είναι. Τι, το ίδιο πράγμα είναι. Όσο ωραίο μπορεί να είναι ένα τέτοιο σήμα, αλλά τέλος πάντων πιο γλυκό το βλέπω εγώ. Αυτές ήταν οι δύο τελευταίες ειδήσεις. Ξεκουράζεται πάλι ο Θεός, εννοείται. Έχει λιώσει τόσα χρόνια. Βάλ τον όρθιο μια φορά, αλλά κάτι να κάνει. Αυτό ρε φίλε, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Δηλαδή, έχεις το Θεό του πολέμου. Θεό του πολέμου, ρε. Δηλαδή, ναι. Εμείς που δεν έχουμε σχέση με το σκίτσο, ναι. Μπορούμε να σου κάνουμε τώρα εγώ ή εσύ, όχι με πολύ καλή ευκρίνεια. Ναι, αλήθεια. Αλλά 20 πόζες του Θεού του πολέμου. Ναι. Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα εγώ. Με το ξύφος έτσι πίσω. Ναι, ναι. Με το δόρι. Με το ακόντιο. Με το ακόντιο. Ναι, με δόρι, με το μικρό. Με βαχέ.
Με μικρό ξύφο. με ασπίδα και για τα γάνη. Ναι. Ναι. Με τη Ζήνα. Γονατιστός να σημαδεύει με δώρο τον αντίπαλο. Ναι. Πώς κάνεις το γόνατο έτσι και. Να αποκρούει με την ασπίδα και να τη δίνει από κάτω μουλοχτά. Δυο, δηλαδή. Με το σπαθί. Ένα τούρκικο, αρχίσαμε. Μπερδέψαμε λίγο τις εποχές. Πώς η Ηρακλής ήταν στο σύριαλ Ξανθός με καρέ. Κάτι τέτοιο φαντάσου. Ωραία. Όχι. Ναι. Καθιστός. Καθιστός. Δηλαδή και μαρκετίστηκα, αν το δεις. Είναι λάθος. Κάνε τον κινητικό, είναι θεός του πολέμου. Κάνε τον κινητικό. Ναι. Είδες ποτέ την Αφροδίτη ντυμένη. Αναρωτιέσαι αν την είδες την ντυμένη ποτέ. Δεν μπορώ. Είδες την ωραία Ελένη με φουστανέλα. Σαν ονομάζει την ομάδα του Δία Θεσσαλονίκη και ο Δία να κοιμάται. Ναι. Και τι αστραπέζα τι έχει ο Απόλλωνα. Αυτά λοιπόν. Α, και άλλη είδηση. Τι. Σκέψεις για συμμετοχή του Ηρακλή στη γάμα κατηγορία τη ΕΠΣΜ. Γάμα τοπικό. Ναι. Έχετε να πείτε κάτι και για τον Ηρακλή. Από τη στιγμή που δεν προχώρησε. Πάμε στο διάλειμμα. Ότι είναι όρθιος εδώ. Είναι όρθιος τουλάχιστον. Α. Αράζει κι αυτός. Ψιλοστηρίζεται, βλέπω. Στηρίζεται λίγο στο ρόπαλο, αλλά. Έχουν και σήμα που δεν είναι έτσι. Που ψιλοκουνιέται το ρόπαλο. Κάτι έχουν τι, κάνει αυτοί. Τι λες. Μια χαρά είναι το σήμα του Ηρακλή. Ναι. Ωραία. Είναι, φίλε, είναι αγέροχος. Κοιτάει το μέλλον. Δεν ταξίνει. Τι γίνεται. Αυτό. Ξεκουράζει. Αυτό ακριβώς τίποτα. Αναπαύεται. Δεν μπορώ. Αναπαύεται. Άντε να αναπαυτεί και την Κυριακή μία. Εντάξει. Ωραία, θα πάμε χορηγή. Στο διάλειμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα γιατί θα το κάψουμε το μυαλό εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Θα πάρεις Κριστιάνο Ρονάλντο, Σαλάχ ή Γκρίσμαν. Στο φάντασί. Ναι. Θα πάρω Χαρικίν. Δεν βλέπετε. Χαρικίν θα πάρω. Καλά, ο Στέργιος έχει κολλήσει. Ναι, έλα πες. Χαρικίν μας πήρε στο Μουντιάλ, αγάπη. Γιατί δεν έβρεσε το χάρι. Πρόπεση, ρε. Πρόπεση και Μουντιάλ, δεν κάνουμε τώρα. Έχει δηλαδή. Μείνει εκτός ένα εξάμεινο, έχει χαλάσει όλη η υπόλοιπη καριέρα του γιατί τον έπαιξε και κέρδισε. Όχι, εγώ τον έπαιξα και δεν ήμουν και παρτάκια. Το έγραψα κιόλα. Δεν ήμουν παρτάκια. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι μας έπαιξε με τον Χαρικίν και βγήκε ξεκούραστα και χαιρόταν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Φυσικά στο Ολυμπιακό 107,4. Έχετε ακόμα 45 λεπτά παρά 1-2 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση για τα 4 εισιτήρια που δίνουμε και σήμερα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη Κυριακή στις 6.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Θα δώσουμε και αύριο, αγάπη. Εσείς υπεύθυνοι επί των εισιτήριων. Νομίζω όχι. Τελευταία όχι, μέρα. Λέει και η Αναστασία. Τελευταία μέρα λοιπόν. Θα δούμε αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι αύριο. Θα κάνω μια προσπάθεια. Δεν γίνεται γιατί πρέπει να σταλούν τα ονόματα στον ΠΑΟΚ και την Παρασκευή να έρθουν τα εισιτήρια. Ωραία. Οπότε αν ισχύει λοιπόν μέρα. Αυτό, είναι τελευταία μέρα. Τελευταία, τέσσερα εισιτήρια. Άρα προθεσμία, Στέργιο. FM κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή FM κενό ονοματεπώνυμο, όπως σας βολεύει. Το στέλνετε στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση μαζί με την αγάπη δύο λεπτάκια πριν τις 2. Αυτά για τα εισιτήρια που δίνουμε για το ΠΑΟΚ. Άρης. Και είπαμε αύριο ξεκινάει και η διάθεση, μόνο εντερνετικά και πάλι, για μία ακόμη φορά, 50 ευρώ στη 1, 40 στη 2, 3, 25, 5, 6, 4, 15, 27, 15, 8, 150 VIP τρίτου και 150 VIP τέταρτου ορόφ. Ναι. 9 το πρωί ξεκινάει η διάθεση, λογικά πάλι νομίζω σε 2-3 ώρες θα τελειώσουν και όλα στα εστήρια. Οπότε, η γνωστή τέλειο, διαδικασία. Εδώ, για να εξασφαλίσετε θέση από σήμερα και να μην περιμένετε αύριο στην ουρά. Στην ιντερνετική ουρά μάλλον, σήμερα εδώ διεκδικείται ένα από τα 4 εισιτήρια. Σας είπαμε νωρίτερα για την διαρροή της ΠΑΕ Άρης ότι δεν θέλει τον Τάσο Σιδηρόπουλο και μένει στην επιθυμία της για ξένο διαιτητή. Νομίζω δεν θα είναι ξένος διαιτητής, απλά γίνεται για τις εντυπώσεις και μόνο. Είναι αυτό που έλεγες το πρωί ρε, που να ρωτιώσουν τι άλλο θα πούνε. Ναι. Τι θα είναι το επόμενο, αυτό με Σιδηρόπουλο. Εντάξει, αν θέλεις βρίσκεις πάντα αγάπη. Νομίζω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε κάτι ακόμα. Ναι. Δύο την ημέρα. Θα υπάρξει και διαρροή σίγουρα όταν θα. Τι άλλο. Γίνει ο διαιτητής γνωστός και οι επόπτες. Ναι, κάτι ναι. Θα βρεθεί. Κλασικά εικονογραφημένα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει τη δουλειά του. Να πάρει τους 3 βαθμούς και να δει μετά τι πρέπει να κάνει για να φτάσει στους 15 την επόμενη αγωνιστική όταν θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Καθένας κοιτάει τη δουλειά του. Δεν χρειάζεται πολύ ανάλυση αυτό.
ποια είναι η δουλειά του ΠΑΟΚ, ποια είναι η δουλειά του Άρη. Εντάξει. Είπαμε για τα εισιτήρια, είπαμε για το ΠΑΟΚ TV. Είπαμε και την προπόνηση νωρίτερα. Ο Ελ Καντουρί ουσιαστικά είναι το μικρό πρόβλημα, όπως φαίνεται, σε πρώτη φάση για τον Αμπέλ Φερέιρα. Και από τη στιγμή που έκανε και ακολούθησε μέρος της προπόνησης ο Μαροκινός, λογικά, γιατί πάντα πρέπει να κρατάμε μια επιφύλαξη, και δύο και τρεις, μην σας πω, από τη στιγμή που εμπλέκεται ο Ελ Καντουρί με την ευπάθειά του στους τραυματισμούς. Θα περιμένουμε λοιπόν την προπόνηση της Πέμπτης και της Παρασκευής. Νομίζω θα ξεκαθαρίσει εμπολής το αν ο Μαροκινός θα είναι διαθέσιμος. Καλό θα είναι να είναι. Φίλος λέει ότι είναι προπομπός θλάσσης αυτό. Ναι. Για τον Καντουρί. Δεν είναι και πολύ αισιόδοξο ο φίλος. Μπορεί να έχει δίκιο ο φίλος, μπορεί και όχι. Θα το δούμε. Έρχεται, λέει, η ενημέρωση για τον Καντουρί. Έρχεται, στον δρόμο, ναι, είναι. Έρχεται, λέει, ο φίλος. Μάλιστα. Αύριο μεθαύριο, λέει, θα το πούνε κιόλας. Θα όχι, δούμε. Όταν λέμε ότι ακολούθησε μέρος, επειδή επιμένει ο φίλος και λέει, όταν λέμε ότι ο Καντουρί ακολούθησε μέρος προπόνησης, εννοούμε ότι εμφανίστηκε, είπε καλημέρα και αποχώρησε. Όχι, λέμε ότι ήταν σε ένα κομμάτι της προπόνησης κανονικά και μετά αποχώρησε και έκανε το ατομικό. Στο πρώτο μέρος δηλαδή ήταν. Ναι. Ξέρεις, λίγο σέσταμα, ασκήσεις, τέτοια. Μετά στο τελευταίο κομμάτι, εκτός. Θα δούμε αύριο για τον Καντουρί, νεότερα. Την ίδια στιγμή. Αν δεν είναι διαθέσιμος. Υπάρχει μια πολύ καλή ανταπόκριση για τα πακέτα του ΠΑΟΚ TV. Ουσιαστικά σήμερα είναι, αγάπη, η δεύτερη μέρα κυκλοφορίας, έτσι δεν είναι? Ναι, από χθες το πρωί στις 11. 3.500 είχε μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ. Θα μάθουμε και πόσα πακέτα έχουν φύγει σήμερα και τις επόμενες μέρες. Γενικότερα υπάρχει ανταπόκριση. Νομίζω έχει καταλάβει ο κόσμος την ανάγκη για στήριξη του project. Το οποίο σύν της άλλης, γιατί και αυτό διαφέρει φυσικά τον κόσμο, okay, καλή πρόθεση, αλλά αν δεν είναι άρτια η μετάδοση και αυτό που σου προσφέρει η ΠΑΕΠΑΟΚ, κάποια στιγμή η πρόθεση και η επιθυμία για στήριξη λιγοστεύει, νομίζω. Αλλά επειδή το προϊόν είναι κορυφαίας ποιότητας, και το πριν και το μετά και η κάλυψη του αγώνα, οι κάμερες, γενικότερα νομίζω είναι μια παραγωγή top επίπεδου, είναι ένας επιπλέον λόγος για να στηρίξει ο κόσμος. Εντάξει, λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες από τον ΠΑΟΚ για να βελτιωθούν όλα, κάθε τι που έχει να κάνει με το ΠΑΟΚ TV, και στην κάλυψη των αγώνα και στο πριν και στο μετά. Και θα βελτιώνεται συνεχώς, εντάξει. Στην ποιότητα του ήχου, της εικόνας, τα πάντα. Το είπε και ο Παναγιώτης Ερωνιάδης χθες. Ταβάνι προφανώς και δεν υπάρχει, γιατί άμα θεωρείς ότι έχεις φτάσει στο τέλειο, δεν βελτιώνεσαι άλλο. Αλλά νομίζω ότι τώρα και με τα πακέτα που έχουν βγει και για τους επαγγελματίες, γιατί και αυτά είναι πολύ σημαντικά, που είναι στα 200 ευρώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα λυθούν όλα τα προβλήματα που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Γιατί πολλές φορές μένουμε στον κόσμο που αγοράζει μεμονωμένα τα πακέτα για τον κάθε αγώνα, αλλά όντως και για τους επαγγελματίες μέχρι στιγμής δεν ήταν πολύ εύκολο όλη η ιστορία. Τώρα πλέον τους δίνει τη δυνατότητα και μέσω του ΠΑΟΚ TV, αλλά και επειδή θα πάει και το συνεργείο από τον ΠΑΟΚ, οπότε θα είναι όλα όπως πρέπει, να μην έχουν κανένα θέμα από εδώ και πέρα στους αγώνες του ΠΑΟΚ. Ναι. Συνεχίζεται κανονικά η διάθεση μέσα από το που μπείτε βασικά στο paokfs.gr, σας πετάει ένα link για όλα τα πακέτα, μπαίνετε εκεί, είναι η γνωστή διαδικασία, πολύ λίγα λεπτά, δεν είναι τίποτα ουσιαστικά, κάποια στοιχεία που πρέπει να μπουν, οι κάρτες και όλα, και έχεις το πακέτο σου έτοιμο, δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Πολύ απλή διαδικασία, πολύ γρήγορη. Καλύτερα να το κάνετε από νωρίς για να τελειώσετε κιόλας. Και όσοι έχετε το οποιοδήποτε πρόβλημα, υπάρχει πάντα το τηλεφωνικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη διάθεσή σας για να πάρετε τηλέφωνο και να σας τα πούνε όλα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν δηλαδή τέτοια προβλήματα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Όχι. Εβδομάδα με εβδομάδα και η ΠΑΕΠΑΟΚ γίνεται καλύτερη και το ΠΑΟΚ TV, λογικό ήταν. Διαπιστώνονται προβλήματα, λύνονται. Βελτιώνονται οι παροχές του ΠΑΟΚ TV. Λογικό ήταν, εντάξει. Όπως ήταν λογικό στον πρώτο αγώνα να υπάρξουν και κάποια προβλήματα. Λιγότερα στο δεύτερο, λιγότερα στο τρίτο και πάει λέγοντας, και νομίζω σύντομα, γιατί αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, θα φτάσει το ΠΑΟΚ TV να γίνει κανονικό κανάλι που θα έχει και πρόγραμμα και ενδεχομένως να είναι και πιο εύκολη πρόσβαση. Ναι. Όπως υπάρχουν σε δορυφορικά που και τα κλειδωμένα προγράμματα.
Έτσι θα γίνει και το ΠΑΟΚ TV. Νομίζω αυτό είναι ο πολύ μεγάλο στόχο. Να μπορεί δηλαδή να υπάρχει συνεχές πρόγραμμα με όλους τους live αγώνες, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του handball, του πόλο, άνδρες, γυναίκες, αγώνες ακαδημιών, συνεντεύξεις, ταινίες όπως είδαμε τελευταία με τον Ανταλίνο Βιερίνια, παλιοί αγώνες, εκπομπές με αναλύσεις. Γενικότερα εντάξει, είναι ένα πεδίο που σου παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες. Ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον έχει και την τεχνογνωσία, έχει και τα χρήματα, έχει και τη διάθεση, έχει και τη στήριξη του κόσμου να προχωρήσει σε κάτι που ήδη είναι πρωτοποριακό για την Ελλάδα, αλλά να το πάει σε ένα ακόμα πολύ μεγαλύτερο level. Θα δούμε πώς έχουν και αυτή η κατάσταση στο θέμα αυτό. Σήμερα έχει αγώνα στο μπάσκετ. Στις 5 το απόγευμα, αγάπη. Με τον Ιωνικό. Ιωνικός Νικαίας. Από ό,τι φαίνεται, μια πολύ καλή ομάδα. Που πέρα τον ενθουσιασμό της παρουσίασης στην Α1 δείχνει να έχει κάνει και καλές επιλογές στους ξένους. Είναι μια ομάδα που μπορεί να αποτελέσει και την έκπληξη της φετινής σεζόν. Ο ΠΑΟΚ την υποδέχεται στις 5 στο Παλατάκι, στο πλαίσιο του τουρνουά σημειών Μαυροσκούφη, στα Μαυροσκούφια. Δεν ισχύουν εισιτήρια διαρκείας. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και να δείτε έναν πολύ καλό αγώνα μπάσκετ, να πάρετε τα παιδάκια σας, τα νηψάκια σας, την παρέα σας και να πάτε στο Παλατάκι και να στηρίξετε και τον ΠΑΟΚ, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ είναι σε μία κατάσταση που και τα 5 ευρώ είναι πολύτιμα. Δεν είναι ότι το ευχάριστο, είναι ότι χειρότερο, αλλά αυτή η παιδιά είναι η πραγματικότητα. Αν δεν την κοιτάς την πραγματικότητα κατάματα, ουσιαστικά δεν μπορείς να πετύχεις και πολλά. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να ήταν στα χρόνια που τον συνηθίσαμε εμείς οι σαραντάριδες, με συμβόλαια απίστευτα σε Αμερικανούς, σε Έλληνες, με χρήμα, με το τσουβάλι κυριολεκτικά. Δηλαδή ο Λέβικστον, αγάπη, είχε συμβόλαιο, ο Κλίβ Λέβικστον, 1 εκατομμύριο ευρώ. 1.200, αν θυμάμαι καλά. Δυστυχώς αυτά τα χρόνια και για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και για τον ΠΑΟΚ πολύ περισσότερο, έχουν περάσει. Οπότε το κάθε 5 ευρώ έχει την δική του σημασία και αξία για την ΚΑΕ, προκειμένου να βγάλει τη χρονιά. Το έλεγα και χθες, το ιδανικό θα είναι να μην δημιουργηθεί ούτε μισό ευρώ νέο χρέος και να σβηστούν έστω και 10 ευρώ από το προηγούμενο. Μπάσκετ, σιγά σιγά η ομάδα αρχίζει και ανασένει καλύτερα και φτάσουμε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να μιλάμε για μια ομάδα με άλλους στόχους που θα εμπνέει καλύτερα τον κόσμο. Αλλά ακόμα και έτσι φαίνεται, αγάπη, ότι κάτι καλό δημιουργείται, τηρουμένων των αναλογιών, εντάξει. Δεν μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Kobe Bryant, ούτε να ψωνίσει Αμερικανούς από την Ευρωλίγκα. Εντάξει, φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί ένα καλό σύνολο. Ήρθαν παίχτες που φαίνεται να είναι καλοί αθλητές, έχουν κάποιες δυνατότητες ο καθένας στη θέση του. Και έχει το ενδιαφέρον, όπως και να το κάνουμε, να δούμε αν μπορέσει ο Φλεβαράκης να ενώσει τα κομμάτια του puzzle και να δούμε έναν ΠΑΟΚ ανταγωνιστικό, έναν ΠΑΟΚ που δεν θα κινδυνεύσει. Και αν συμβούν αυτά, μπορεί να δούμε και έναν ΠΑΟΚ που θα παίξει καλό μπάσκετ και να εμπνεύσει 100 φίλους παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια να πάνε στο Παλατάκι. Αυτά λοιπόν και για το μπάσκετ. Ξαναλέω, 5 η ώρα το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ Ιωνικός Νίκαιας. Δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας. Υπάρχει γενική είσοδος στα 5 ευρώ. Θα πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, νομίζω, με Ραφαήλ, γιατί έχει προκύψει ένα θέμα με, ναι, τη... όλα τα είχαμε, τώρα με ξαφνικά, τη γυναική, ναι, ομάδα handball. Βγαίνουν διάφοροι τώρα από την Τουρκία και κάνουν διάφορες δηλώσεις για τον ΠΑΟΚ. Στρέφονται κατά του δικεφάλου. Ακόμη και υπουργός αθλητισμού και νεολαίας. Τώρα θα βγει στέλνιο. Και ο Ερντογάν, περίμενε. Ναι, το επόμενο βήμα μπορεί να είναι αυτό. Έχει γίνει ένας χαμός εκεί. Απάντησε τώρα πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ στους Τούρκους. Θα μας τα πει ο Ραφαήλ μετά το διάλειμμα. Σας πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Έχετε ακόμα 25 λεπτάκια να μπείτε στην κλήρωση για τα 4 εισιτήρια που δίνουμε σήμερα. Να δείτε δωρεάν το ΠΑΟΚ Άρη στην Κυριακή στις 6.30 FM κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή FM κενό ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Η κλήρωση στις 2 παρά 2 περίπου. Στέργιο, λεπτάκια. Ναι.
Τι σε πείραξε? Μια καλημέρα στο παρεάκι. Καλό, καλό στο μπράβο. Λεπτάκια. Ραφαήλ, βλέπεις τραβάω, ε. Όπα, κάτσε, κάτσε. Μετρό Θεσσαλονίκης ξαναέγραψαν ζητήματα και έκαναν γράφητη στα βαγόνια, Στέλνια. Δεν με απασχολεί καθόλου, πραγματικά. Δηλαδή, πόσες φορές έχει γίνει αυτό το πράγμα. Εδώ, κοίτα. Πω. Έχουμε τον Ραφαήλ. Τον έχουμε, ναι. Τι γίνεται, Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Στέργιο. Τώρα την πείραξε, Ραφαήλ, που είπα 25 λεπτάκια. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Κάντε λίγο εικόνα. Πρέπει να μας κάνει αγάπη μια λίστα με ποιες λέξεις μπορούμε να λέμε και ποιες όχι, προφανώς. Σωστό, ναι, 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 να γίνει ένα σαβάρτι ραδιοφωνικό. Πω, πω. Το παραβλέπω, Ραφαήλ, γιατί μην ανεβάζω πίεση τώρα παρά 25. Σωστό, κρίμα, ναι. Είναι. Λοιπόν. Ραφαήλ, τι γίνεται εσύ στο γυναικείο handball με τους Τούρκους? Γιατί ξύπνησαν έτσι τις Μουράτπας, δηλαδή τι τους κάνατε εκεί πέρα? Ναι, περίεργο πράγμα βασικά, γιατί να ξυπνάς τρεις μέρες μετά, ενώ τέσσερις μέρες ήσουν εδώ πέρα και δεν έλεγες τίποτα, εντάξει, όσο και να πείτε είναι. Γύρει λίγο μια περιέργεια για το ποιος ο λόγος δηλαδή να αντιδράσουν τώρα. Εντάξει, προφανώς τους επείραξε ο αποκλεισμός, θέλουν να τον δικαιολογήσουν, αλλά νομίζω ότι ξέφυγαν λίγο κάπως τα πράγματα με τις δημόσιες τοποθετήσεις των Τούρκων. Ραφαήλ, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ναι. Από αυτά που λένε οι Τούρκοι με τα οποία κατηγορούν τον ΠΑΟΚ, έπεσε κάτι στην αντίληψή σου? Λοιπόν, το θέμα με την σημαία θα μπορούμε να πούμε, με την τουρκική σημαία που απουσίασε από το γήπεδο το Φιλίππιο, μπορούμε να πούμε ότι υφίσταται εν μέρη. Το θέμα ήταν ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς της AHF θα πρέπει να υπάρχουν σίγουρα οι σημαίες της διοργάνωσης και από εκεί και πέρα είτε να υπάρχει της μίας χώρας είτε και των δύο χωρών. Τώρα, σε κάθε νομίζω ελληνικό γήπεδο είναι φυσιολογικό το να υπάρχει ελληνική σημαία και πόσο μάλλον σε ένα ιστορικό γήπεδο όπως το Φιλίππιο. Μια ελληνική σημαία η οποία είναι 20 χρόνια εκεί πέρα δεν υπήρχε περίπτωση 5 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα να κατέβει. Δεν υπήρχε βέβαια και κάποια κίνηση να ανέβει η τουρκική σημαία. Δεν ανέφεραν βέβαια κάτι οι Τούρκοι ούτε την Παρασκευή πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα ούτε την Κυριακή. Και το κάνανε θέμα μετά από 3-4 μέρες ότι απουσίαζε η σημαία η τουρκική. Ενώ στην τεχνική σύσκεψη δεν υπόθηκε κάτι από την τουρκική ομάδα και από τους εκπροσώπους της. Έχουν πει κι άλλα βέβαια, ότι ουσιαστικά μιλάνε ναι, ναι, για προπυλακισμό, για απειλές, δηλαδή οι άνθρωποι. Νομίζω ότι και αυτά ανήκουν πραγματικά στην σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Όταν είσαι δηλαδή σε ένα μάτς και βλέπεις σε τέτοιες ενέργειες, για ποιο λόγο να μην προβεί σε κάποια ένσταση, σε κάποια κίνηση προς τον παρατηρητή, ο οποίος ήταν εκεί πέρα και δεν κατέγραψε τίποτα στο φύλλο αγώνος. Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω τι προσπαθούν να πετύχουν με αυτό. Έμειναν και το Σάββατο στην Ελλάδα, ήταν και την Κυριακή το μάτς. Αν για κάποιο λόγο είχαν κάποιο θέμα, νομίζω ότι είτε θα μπορούσαν να κάνουν κάποια επίσημη καταγγελία πριν έναρξη το μάτς, είτε κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, όχι νομίζω τρεις μέρες μετά. Ναι. Μα αυτό δεν είναι ότι υπόθηκε κάτι εκείνη τη στιγμή. Όχι, από πλευράς της τουρκικής ομάδας δεν υπήρχε κάποια ούτε καταγγελία ούτε τίποτα. Εκείνο το σημείο που θεωρούν ότι έπεσε λάδι από πλευράς οπαδών του ΠΑΟΚ δεν υπήρχε καμία περίπτωση για κάτι τέτοιο, γιατί οι διαιτητές θα το έβλεπαν, θα υπέβηται στην αντίληψή τους και θα φαινότανε και σε ένα πλαστικό τερένο όπως είναι το κλασικό που χρησιμοποιείται στο χάντμπολ. Ήταν νερό το οποίο καθαρίστηκε άμεσα. Δεν υπήρχε κανένα θέμα από τους φίλους του ΠΑΟΚ που δημιούργησαν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Η παρουσία των αστυνομικών δεν χρειάστηκε δηλαδή να είναι κάτι πέρα από τυπική. Ακόμα και σε εκείνο το σημείο που υπήρχαν κάποια παράπονα από την τουρκική ομάδα, απλώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ μετακινήθηκαν 1-2 θέσεις παραπάνω για να μην είναι τόσο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και πάλι όλα κύλησαν ομαλά. Και επίσης υπήρχαν και ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να περάσει την αντεπίθεση με την προκλητικότητα από πλευράς Τούρκων, που από τον πάγκο της ομάδας σηκώθηκε μια κυρία με τον κινητό και δεν το σκοπούσε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι φυσιολογικό δηλαδή να γίνεται κάτι τέτοιο. Αν έχεις κάποιο παράπονο δηλαδή, κάνεις κάποια ένσταση. Δεν τραβάς βίντεο και να προκαλέσεις ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Και έχει εντάξει, βγει τώρα ακόμη και υπουργός. Αυτό ακριβώς, ναι. Και οι πανηγυρισμοί τώρα στα εντάξει, τα πλαίσια πάντα γίνονται αυτά. Οι παίκτες θέλανε λίγο να ανοίξουν έναν διάλογο έτσι με την κερκίδα, να τους εκνευρίσουν περισσότερο. Δείχναν την τουρκική σημαία όταν βάζανε τα γκολ. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά νομίζω όλα τα υπόλοιπα τώρα περί ρατσισμού, περί εχθρικού κλίματος κτλ. Δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση. Η φιλοξενία του ΠΑΟΚ ήταν άψογη. Μέχρι και πούλμαν έδωσαν στην τουρκική ομάδα για να κάνει τουρ στη Θεσσαλονίκη, να επισκεφτεί το τουρκικό προξενείο, το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ. Τα μέτρα ασφαλείας για τους προσκεκλημένους επίσημους της τουρκικής ομάδας ήταν κάτι παραπάνω από τα προβλεπόμενα και νομίζω ότι όλα καταλήγουν στο ότι όταν έφυγε η τουρκική ομάδα από εδώ μόνο τα καλύτερα είχε να πει για την φιλοξενία του ανθρώπου του ΠΑΟΚ και τους ευχαριστούσε μάλιστα κιόλας. Ήταν και ο δήμαρχος της Μουράτπας στο γήπεδο,
δεν υπήρχε κανένα απολύτως θέμα. Ναι. Πραγματικά κανένα νόημα όλο αυτό που γίνεται. Και τόσες μέρες μετά. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά οκ. Okay. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Όχι, δεν νομίζω. Τώρα οι Τούρκοι με λένε τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό τους, ότι θέλουν να κυνηγήσουν το θέμα νομικά. Εντάξει, προσπάθησε πάλι ο Υπουργός να βάλει στο παιχνίδι και τις ελληνικές αρχές να δείξουν, λέει, κάποια ευαισθησία στο θέμα, να το παρακολουθήσουν και εκείνη στενά, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ανησυχία από πλευράς ΠΑΟΚ. Είναι και το φιλοαγώνο στο οποίο δεν ανέφερε κάτι. Θα υπάρχει και η έκθεση του παρατηρητή. Αλλά νομίζω ότι αν για κάτι υπάρχει δηλαδή ανοιχτό λόγω των κανονισμών, μπορεί να είναι το θέμα της σημαίας. Όλα τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι μπορούν να απασχολήσουν την πλευρά του δικεφάλου. Εντάξει, τώρα γενικότερα οι άνθρωποι έχουν πάει την επιστήμη της πρόκλησης σε άλλο επίπεδο. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Το καθεστώς του Ερντογάν το βλέπουμε σε καθημερινή βάση και σε πιο σοβαρούς τομείς από έναν αγώνα hardball γυναικών. Εντάξει, οι άνθρωποι δεν αφήνουν να πέσει κάτω τίποτα. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει. Οκ. Okay. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό. Νομίζω το καλύψαμε. Και από ό,τι φαίνεται, δεν θα αντιμετωπίσω πάω προβλήματα αφού μας ενημερώνει ότι ο φιλογόνος είναι καθαρό και παρατηρητής. Δεν έπεσε κάτι στην αντίληψή του. Είχαμε παρουσίαση της ομάδας σε βόλεϊ γυναικών. Ναι, χθες έγινε στα γραφεία της εταιρείας Μόρις του κυρίου Αμυρίδη, που είναι ο βασικός χρηματοδότης του τμήματος τα τελευταία 3 χρόνια. Νομίζω, εντάξει, μεγάλη αισιοδοξία, μεγάλη υπομονησία για τη νέα σεζόν. Είναι μια ιστορική σεζόν για τη γυναική ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Μετά από 3 χρόνια που κατάπιε εντός αγωγικών τις κατηγορίες, έφτασε η στιγμή να παίξει στην μεγάλη κατηγορία. Είχαμε έτσι την πρώτη γνωριμία με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Μάσεκ, τις νέες παίχτριες και τις παλιές. Ο κύριος Μάσεκ δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενος που θα είναι μέλος ενός ιστορικού σωματείου όπως ο ΠΑΟΚ. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά που έχει έρθει το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Ξέρει φυσικά πως για τον ΠΑΟΚ είναι η πρώτη χρονιά που αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία, άρα θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό. Στο ίδιο μήκος σχήματος και η Εύα Χατάβα, που φέτος θα είναι η αρχηγός της ομάδας, περιμένει και εκείνη και την στήριξη του κόσμου, αλλά θεωρεί ότι έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ καλό σύνολο από ταλαντούχες παίχτριες και έμπειρες, οι οποίες θα οδηγήσουν τον ΠΑΟΚ ψηλά στην πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη κατηγορία. Το ίδιο νομίζω είπε και ο κύριος Αμυρίδης, ο άνθρωπος ο οποίος έκτισε όλο αυτό το δημιούργημα τα τελευταία χρόνια και θα το δει από φέτος να αγωνίζεται στην Α1. Όπως είπε, στόχος μου είναι πρώτα να φτιαχτεί ένα οικογενειακό κλίμα και μετά να είμαστε ομάδα. Μακάρι, λέει, του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ πέρα, και επειδή μιλούσε στα αγγλικά για να γίνεται κατανοητός και στις ξένες παίχτριες, της είπε καλό θα ήταν του χρόνου να μάθετε εσείς ελληνικά, να είμαστε δηλαδή έτσι μια παρέα όμορφη, οπότε ναι, να μην χρειαστεί να μιλήσω στα αγγλικά του χρόνου, αλλά να με καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Ραφαήλ, επιστρέφει ο Ντίμα, τι γίνεται? Σήμερα θα το ξέρουμε. Η Ελλάδα τελικά δεν τα πήγε καλά χθες. Μια πρόσμενη ήταν, νομίζω, με αρκετά λάθη. Και άρα θα πρέπει να περιμένουμε σήμερα κάποιο δώρο από την Πορτογαλία, που παίζει με την Ρουμανία. Αλλιώς ο Ντίμα θα επιστρέψει. Θα έχει έτσι μια εβδομάδα ξεκούραση, όπως είχε πει και ο Γιούρι Φιλίποφ, και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα είναι, νομίζω, λίγο για τον Γιούρι τα πράγματα δύσκολα. Από τη μία που λέει ο γιος να παίζει με την Εθνική, σίγουρα θα είναι χαρούμενος αν περάσει την επόμενη φάση, αλλά σίγουρα θα το θέλει και πίσω για να ενταθεί στις προπονήσεις. Δεν νομίζω να θέλει αποκλεισμό όμως κανένας, ούτε ο Γιούρι. Σωστό, εννοείται, ναι. Άλλωστε δεν έχει ΠΑΟΚ υποχρεώσεις αυτό μεθαύριο. Ακριβώς, ναι, αργούν υποχρεώσεις, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως έγιναν τα πράγματα πλέον δεν είναι η τύχη στα χέρια της Ελλάδας και θα περιμένει να δει τι θα γίνει στο μάτς του απογεύματος. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται νίκη καθαρή, νομίζω, ή να πάρει τουλάχιστον 2 σετ η Πορτογαλία, ώστε στην ισοβαθμία να περάσει η Ελλάδα μετά την ήττα την χθεσινή. Εντάξει, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί είπαμε ότι είναι στο επίπεδο της ελληνικής ομάδας και η Πορτογαλία και η Ρουμανία. Άρα όταν τα πράγματα δεν είναι στο χέρι σου και περιμένεις από τους άλλους, σίγουρα δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν. Η Ρουμανία έχει 0-4, βλέπω, 2-12 σετ, δηλαδή και αυτή δεν είναι καμιά ομάδα υψηλού επίπεδου. Ναι, απλώς, επειδή είναι, και η Ρουμανία περίμενε δηλαδή αυτά τα μάτια, όπως ακριβώς περίμενε η Ελλάδα δηλαδή αυτά τα 2 μάτια για να πάρει τις νίκες και να προκριθεί, ακριβώς και οι Ρουμάνοι περίμεναν το ίδιο να κάνουν. Ραφαήλ, το πρώτο μάτς πότε είναι, το επίσημο? Ραφαήλ, ακούτε? Τώρα σε ακούμε, ναι. Τώρα σε ακούμε, ναι. Το πρώτο επίσημο μάτς πότε είναι? Για τον ΠΑΟΚ θεωρητικά θα είναι 26 Οκτωβρίου, εκτός αν συμφωνήσουν οι ομάδες, βρεθεί δηλαδή φως στο τούνελ
το πόσε ομάδες συμμετέχουν κτλ. Και ξεκινήσει πάλι με το Link Up, όπως γίνεται τις τελευταίες χρονιές, που η διοργάνωση αυτή προηγείται του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό νομίζω είναι νωρίς ακόμα, όταν δεν ξέρουμε ακόμα πόσες ομάδες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Να μιλάμε και για το Link Up, που είναι μια διοργάνωση που τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από χίλια κύματα. Ραφαήλ, συγχώρεσέ με αν έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Έχουμε κάτι για τον Κάλβο? Ο Κάλβο είναι μέλος θεωρητικά της ομάδας ΠΑΟΚ. Δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια. Θα πρέπει να λήξει αυτή η υπόθεση της τιμωρίας που υπάρχει, ναι, αυτό για να μπορέσει να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Θεωρητικά υπήρχε η πληροφορία και η αισιοδοξία πλευράς ΠΑΟΚ ότι θα ξεπεραστεί αυτό το θέμα και ότι περίπου τον Δεκέμβριο νομίζω θα έρθει στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τώρα θα είναι στα μέσα της σεζόν, θα είναι τρίτος πασαδόρος, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα μπορέσει να βοηθήσει εκείνη την περίοδο, εκτός αν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τον έχουν σαν ένα μεταγραφικό απόκτημα από τώρα δηλαδή στην ουσία για να βοηθήσει την επόμενη σεζόν. Μάλλον έτσι θα γίνει. Μάλλον αλλά, έτσι ναι, θα γίνει. Κάπως έτσι φαίνεται, αλλά είναι παίχτης του ΠΑΟΚ, δηλαδή έχουν υπογραφεί και προσύμφωνα κτλ. Απλώς το μόνο εμπόδιο που υπάρχει είναι ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Ευρώπη από εκείνη την δικαστική περιπέτεια στην Φιλανδία πριν από τρία χρόνια. Ναι, γνωστή. Απλώς σε ρώτησα γιατί θυμάμαι ότι είχαμε κάνει την κουβέντα το καλοκαίρι και λέγαμε για τέλη του Σεπτεμβρίου, γι' αυτό τώρα μου ήρθε. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα χρονικό πλαίσιο μεταξύ Σεπτέμβρη και Δεκέμβρη, αλλά νομίζω ότι τις τελευταίες πληροφορίες που είχαμε τον προηγούμενο μήνα ήταν μάλλον ότι πάει για αρχές Δεκέμβρη να μπορέσει να ξεπεραστεί το όλο θέμα και να μπορέσει να έρθει στην Ελλάδα. Δεν απειθανό, μιλάμε για γραφειοκρατία, εντάξει. Ναι, είναι πολλά πράγματα, εντάξει, μπλέκει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, είναι δικαστικές αποφάσεις, οπότε είναι αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν, αλλά δεν υπήρχε κάποια. Από πλευράς ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια ανησυχία δηλαδή για το θέμα. Θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ, εντάξει δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη. Ναι. Έχουμε κάτι άλλο, Ραφαήλ, από τις ομάδες του Δικεφάλου? Περιμένουμε, είπαμε, το handball των ανδρών, το Σάββατο να κάνει την πρεμιέρα. Στις 5 θα είναι το μάτς, ορίστηκε η ώρα στο κλειστό της Νεάπολης. Σίγουρα θα περιμένει ο κόσμος αυτό το μάτς, είναι το πρώτο της χρονιάς. Ένα μάτς με αρκετές ιδιαιτερότητες, γιατί στην ΑΕΚ επιστρέφουν αρκετοί παλιοί γνώριμοι και ο κύριος Δημητρούλιος πέρσι οδήγησε την ομάδα τη γυναικεία στο Double, ο Ραμπατζής και ο γιος μου που πέρσι αγωνίζονταν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε και σε επόμενες μέρες νομίζω ακόμα καλύτερα για το νέο ξεκίνημα αυτό που γίνεται στην ομάδα. Θα είναι ενδιαφέρον και το φετινό πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να δείχνουν για μια ακόμα χρονιά ότι έχουν έτσι ένα σύνολο που θα πρωταγωνιστήσει και τις υπόλοιπες ομάδες επαρχίας που θα προσπαθήσουν και αυτές να κάνουν την έκπληξη για να μπουν στην τετράδα. Είχαμε και την διάκριση του Άλεξ Κεσίδιε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλι στο Καζακστάν. Δυστυχώς σχέμα αυτόν τον αθλητή είναι ένα περίεργο γενικότερα το σκηνικό το οποίο υπάρχει. Αγωνίζεται με τα χρώματα της Εθνικής Σουηδίας ενώ ο αδερφός του ο Λαοκράτης αγωνίζεται με την Εθνική Ελλάδος. Δεν έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ εδώ στην Ελλάδα. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, ωστόσο θεωρείται μέλος σας πρόμοβερης οικογένειας. Έφερε μια μεγάλη επιτυχία για τον σουηδικό αθλητισμό. Θα δώσει το παρόν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Και έχει την στήριξη πάντα εκεί και του τοπικού συνδέσμου φίλων του ΠΑΟΚ στην Στοκχόλμη και των ανθρώπων φυσικά του τμήματος από εδώ, του κυρίου Μάλιο. Έρχεται πολύ συχνά στην Ελλάδα για να συμμετέχει σε προπονήσεις είτε πηγαίνουν αθλητές του ΠΑΟΚ στην Σουηδία. Είναι νομίζω όμως και αυτή μια μεγάλη επιτυχία για έναν αθλητή που έχει μεγαλώσει και αυτός στο εξωτερικό με τα ιδανικά του ΠΑΟΚ μαζί με τον αδερφό του εκπροσωπούν την ομάδα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τα ελληνικά χρώματα ο ίδιος και αγωνίζεται με την Εθνική Σουηδία. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, υπάρχει μια νέα ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ αναφορικά με τα πακέτα που υπάρχουν για τους επαγγελματίες. Δημιουργείται πλέον το ΠΑΟΚ TV Official Hotspot, όπου θα μπορούν εκεί να μπαίνουν, θα αποκτούν μάλλον το δικαίωμα να μπαίνουν όλα τα καταστήματα που θα έχουν αγοράσει το πακέτο από τον ΠΑΟΚ. Και θα ξέρει ο κόσμος ότι το τάδε κατάστημα στην Περαία, για παράδειγμα, είναι εξειδετημένο από τον ΠΑΟΚ, έχει αγοράσει το πακέτο του και μπορεί κανονικά να μεταδώσει όλους τους αγώνες. Θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι παντού, αλλά θα μπορεί ο κόσμος μέσα από αυτή τη διαδικασία να ξέρει πού πρέπει να πάει και φυσικά και οι καταστηματάρχες θα είναι καλυμμένοι και θα μπορούν να έχουν κανονικά τους αγώνες χωρίς κανένα πρόβλημα. Νομίζω είναι πολύ σωστή κίνηση γιατί δεν είναι όλο αυτό το project ένα πρόσωπο project. Εντάξει, είναι ένα project που στηρίζεται σε πολύ μεγάλο κομμάτι στη δύναμη του κόσμου. Και επειδή ο περισσότερος κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει να στηρίξει με ό,τι δυνάμεις έχει το όλο project, νομίζω ότι πάρα πολλοί θα προτιμήσουν
να δουν ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε ένα κατάστημα που έχει πληρώσει με νόμιμο τρόπο και έχει τα δικαιώματα, από το να πάνε σε ένα κατάστημα που ο ιδιοκτήτης του είτε δεν έχει κάνει σωστή εγγραφή, είτε προσπαθεί μέσα από ένα πειρατικό κανάλι, το οποίο συνήθως δημιουργεί προβλήματα στον τηλεθεατή. Εντάξει, να δει έναν αγώνα. Το λέω συνεχώς, είναι κομμάτια που θα λυθούν σιγά σιγά. Δεν είναι απλά όταν κάνεις ένα τέτοιο εγχείρημα, βάζω 9-10 κάμερες και μεταδίδω έναν αγώνα. Μας τα έλεγε και ο Παναγιώτης χθες ο Ρονιάδης. Κολοσσοί όπως είναι η Premier League, όπως είναι ακόμα και η UEFA για το Champions League σε πρώτη φάση, αλλά και το Europa για το δεύτερο, προσπαθούν και επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια για να περιορίσουν την πειρατεία. Δεν μπορεί να περιοριστεί σε απόλυτο βαθμό. Περιορίζεται σε σχετικό βαθμό, αλλά είναι η μάχη πάρα πολύ δύσκολη το να περιορίσεις την πειρατεία. Είναι έτσι ο χώρος του διαδικτύου, πραγματικά δεν φτάνουν ούτε τα χρήματα ούτε τα άτομα για να το πετύχει σε απόλυτο βαθμό. Ξαναλέω, δεν το έχει πετύχει ούτε η Premier League, που είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και αυτό που η πώληση της εικόνας του βρίσκεται σε δυσθεώρατα ύψη. Μιλάμε για απίστευτα χρήματα και απίστευτες υποδομές. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι η Premier League δεν μπορεί να περιορίσει σε απόλυτο βαθμό την πειρατεία. Γενικά νομίζω ότι με αυτή τη διαδικασία, μέσα από το PAOK TV, μέσα από τα official hotspots και όλα αυτά, και οι καταστηματάρχες βγαίνουν κερδισμένοι, γιατί γενικότερα θα υπάρχει και το υποστηρικτικό τμήμα του PAOK που θα τους βοηθάει και θα λύνει οποιοδήποτε θέμα προκύπτει. Όλη η τεχνική θα είναι στη διάθεσή τους. Το έχει πει αυτό και ο PAOK. Θα πάνε να τους κάνουν την εγκατάσταση. Κλείνοντας το πακέτο, εξασφαλίζεις ότι όποιο θέμα υπάρχει θα το εξασφαλίσουν αυτοί. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει καταστηματάρχης που θα είναι πιο ευνοημένος αν πάρει ένα σπασμένο σε κάθε αγώνα και μετά θα έχει διάφορα θέματα, δεν θα είναι πιστοποιημένο. Ακόμα και στον κόσμο δεν είναι. Αυτό είναι το λιγότερο. Φαντάσου, αγάπη, σε ένα μεγάλο αγώνα ο καταστηματάρχης να συνδέσει την τηλεόραση με ένα. Και να κοπεί το link. Και να κοπεί το link. Αυτό. Δηλαδή, καλό είναι να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, και σύν τις άλλες, γιατί πολλές φορές δεχόμαστε ερωτήσεις και το ΠΑΟΚ 24 και γενικότερα παιδιά, πού μπορώ να δω τον αγώνα στη Λαμία, στο Αγρίνιο. Θα υπάρχει κανένα. Και τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν απορίες κόσμου που είτε ταξίδευε, είτε ήταν για επαγγελματικούς λόγους σε κάποια πόλη της Ελλάδας. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλές ερωτήσεις, και ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια, παιδιά, που μπορώ να δω το μάτς στην Αθήνα, στο Περιστέρι, στην Πελοπόννησο, στην Πάτρα κτλ. Πλέον θα υπάρχει λίστα, οπότε και για όσους φίλους του ΠΑΟΚ είναι στο δρόμο ή είναι κάπου ταξίδι, θα μπαίνουν στην ΠΑΟΚ και θα βρίσκουν τα 2, 3, 5, 20, 100 καταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδος που θα μπορούν να πάνε να δουν το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά και με τα νεότερα για το ΠΑΟΚ TV, και με την ιστορία που δημιουργήθηκε εξαιτίας των ανθρώπων της Μουράτ Πασά. Ξαφνικά μετά από τρεις μέρες, ναι, που έχουν περάσει. Είναι αυτό που λέμε, όπως έλεγε παλιά ο θυμόσοφος λαός, ό,τι θυμούνται χαίρονται. Ναι. Νομίζω αυτό είναι, χωρίς πολλά πολλά λόγια. Ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα από την ετεροχρονισμένη ευαισθησία των ανθρώπων της Μουράτ Πασά και των παιχτών της τουρκικής ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε, πήρε δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία νίκη, η οποία όμως η πρώτη έδωσε τις βάσεις για την πρόκριση, και πλέον η ομάδα θα προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Σερβίας, την Ζόρκ Γιανκόντινα, αγάπη. Ναι. Μακάρι να περάσει και στον επόμενο γύρο. Πραγματικά είναι μια ομάδα αυτή η γυναικεία του χάντμπολ που σίγουρα θα διεκδικήσει και φέτος την πρωτιά στην Ελλάδα σε πρωτάθλημα και κύπελο, όπως τα κατάφερε πέρσι, και γιατί όχι να μην φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται και στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, μη στέλνετε στήρια. Άλλα μηνύματα, μη στέλνετε άλλα. Κάνω μια τελευταία ανανέωση για να μπορέσουμε να κάνουμε και την κλήρωση. Μισό λεπτό να δω, αγάπη, πόσα μηνύματα έχουμε. Θέλω 4 νούμερα από το 1 μέχρι το 39. Το 5, το 16, 5, το 27 16. Και το 31. Και το 31. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε το νούμερο 5. Νατσικόπουλος Πάρης. Το κινητό σε 8-10 τελειώνει. Λοιπόν, δεύτερο εισιτήριο
το νούμερο 16, Ρουντί Γιώτα, το κινητό σε 129. Τρίτο εισιτήριο, μισό λεπτάκι, κάνει μια ανανέωση. Αποστόλης Μπότσαρης, το κινητό σε 037. Και τελευταίο εισιτήριο, το 31 είπες, Άγγελος Δουρβανίδης, το κινητό σε 248. Ξαναλέω, Νατσικόπουλος Πάρης, Ρουντί Γιώτα, Μπότσαρης Αποστόλης και Άγγελος Δουρβανίδης, τα τέσσερα εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη, Κυριακή στις 18.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Είπαμε, τα εισιτήρια βγαίνουν αύριο στη κυκλοφορία από τις 9 το πρωί μέσω του ίντερνετ, η γνωστή διαδικασία. Καλή επιτυχία σε όλους. Να μείνουν όσοι λιγότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ γίνεται έξω από την Τούμπα, όσοι θέλουν πάρα πολύ να είναι στον αγώνα. Ξυπνήστε λίγο νωρίτερα, έτσι είναι αγάπη. Μην ξυπνήσετε 9 παρά 5. Ναι. Ξυπνήστε λίγο νωρίτερα, κάντε ένα καφέ, μπείτε στην ουρά. Μακάρι όσοι μπείτε στην διαδικτυακή ουρά για τα εισιτήρια, να πάρετε τα εισιτήρια που θέλετε. Κυριακή σε 18.30 και να η Τούμπα θα είναι κατάμεστη έτσι κι αλλιώς. Μακάρι να μείνει λιγότερος κόσμος απ' έξω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Το δικό μας ραντεβού με εσάς ανανεώνεται για αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτάκια μετά τις 12. 12 και 4 και 5 και 6 κάπου εκεί. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης, θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 3, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας, θα είναι μαζί σας από τις 3 μέχρι και τις 5. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα όμορφο απόγευμα.